Πολύ αγαπημένοι φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο που θα κάνουμε μαζί, σε ένα ακόμη unboxing. Σήμερα θα ανοίξουμε και θα δούμε τον φορτιστή της Huawei, τον Car Charger με την τεχνολογία Supercharge. Αυτό το μηχάνημα αγοράστηκε, όπως αντιλαμβανόμαστε, για να μπορώ να το χρησιμοποιώ να φορτίζω το κινητό στο αυτοκίνητο για να μπορεί να λειτουργεί με την τεχνολογία του Supercharge και να φορτίζει πιο γρήγορα. Πάμε λοιπόν να το δούμε, να το βγάλουμε από τη συσκευασία και να σας πω και τα χαρακτηριστικά. Το μηχάνημα σαν μηχάνημα είναι αυτό εδώ. Είναι πολύ μικρό, είναι petit, είναι μινιόν. Όσον αφορά τις διαστάσεις του, είναι 78,5 και η διάμετρος του είναι στα 32 χιλιοστά. Άρα είναι 78,5 χιλιοστά επί 32 χιλιοστά. Δεν είναι καθόλου βαρύ, είναι 35 γραμμάρια το βάρος του. Το χρώμα του είναι αυτό εδώ πέρα, το ασημί, με το μαύρο το τελείωμα. Τα δοντάκια του, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, για να μπαίνει στον φορτιστή. Και από πάνω έχει δύο θύρες USB για να μπορούμε να έχουμε δύο καλώδια. Αυτή είναι εδώ η από κάτω, η θύρα. Είναι μόβη, από πάνω είναι μαύρη. Ουσιαστικά η από κάτω η θύρα είναι μόβη γιατί βγάζει το Supercharge της Huawei που σας είπα προηγουμένως. Βγάζει από ό,τι βλέπω 4,5 V με 5 Ampere ή 9 V με 2 Ampere. Ενώ το από πάνω βγάζει 5 V με 1 Ampere. Στην συσκευασία, από εκεί και πέρα είναι τα βιβλιαράκια της Huawei, δεν έχει κάτι άλλο, μαζί με το καλώδιο, γιατί αυτό μαζί έχει και το καλώδιο. Εδώ έχει αυτό το καλώδιο. Αυτό το καλώδιο ουσιαστικά είναι το ίδιο καλώδιο που έχει η Huawei και μέσα στο κινητό, γιατί είναι το καλώδιο, από ό,τι λέει εδώ πέρα, από πίσω, που έχει τα 5 Ampere. Την χωρητικότητα δεν έχει κάτι άλλο, αυτό εδώ πέρα δηλαδή είναι ενιαίο, δεν έχει κάτι άλλο. Άρα το συγκεκριμένο, γενικότερα να ξέρετε ότι το βάζουμε στην υποδοχή του αυτοκινήτου που βάζουμε τα τσιγάρα. Η Huawei σαν εταιρεία διευκρινίζει ότι θέλουμε να έχουμε ίσονο, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα και στον υπολογιστή, input power, δηλαδή ενέργεια εισόδου DC 12 ή 24 V, και από εκεί και πέρα συνολικά, όπως λέει και η συσκευασία εδώ πέρα πίσω, βέβαια και θα σας τα διαβάσω από τη συσκευασία, έχουμε output από την στάνταρτη θύρα που, όπως είπαμε, είναι αυτή εδώ πέρα ή από πάνω, η πρώτη δηλαδή, έχουμε 5 V 1 Ampere, και στην supercharge θύρα μου πέσε, που είναι η από κάτω, το MOV, μας δίνει, όπως βλέπω εδώ πέρα, 5 V με 4,5 Ampere ή 4,5 V με 5 Ampere ή 9 V με 2 Ampere ή 5 V με 2 Ampere. Το καλώδιο είναι, όπως είπαμε, στα 5 Ampere, είναι Type-C αυτό που έχει μέσα το συγκεκριμένο και είναι στο 1 μέτρο. Το 5 Ampere είναι το μέγιστο. Είναι πολύ ελαφρύ, είναι πάρα πολύ διακριτικό. Δεν θα σας βαρύνει, σαφώς όσοι έχετε αυτοκίνητο το ξέρετε πολύ καλά ότι δεν δημιουργεί όγκο και όλα αυτά τα κομμάτια που μπαίνουν στον adapter είναι πάρα πολύ διακριτικά. Από εκεί και πέρα, αυτό δεν θυμάμαι πόσο το πήρα για να σας πω την αλήθεια, δεν ήταν πολύ ακριβό, σε κάθε περίπτωση όμως φορτίζει και τις υπόλοιπες τις συσκευές, άρα δεν είναι το ότι θα έχουμε πρόβλημα και κάνει μόνο για Huawei, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε iPhone, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Samsung, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε θέλετε, θα φορτίσει όλα. Αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι το συγκεκριμένο, αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, σαφώς μου το γράφετε στα σχόλια. Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε το κανάλι για να μπορείτε να βλέπετε όλα τα βίντεο τα οποία ανεβάζω ή ακόμη και να με ακολουθήσετε στο Instagram. Θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε κάπου εδώ γύρω. Δεν ξέρω πού θα το βάλω ακριβώς. Αυτά προσφέρω από μένα. Σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Μείνετε ασφαλείς και να προσέχετε. Γεια σας.